Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο από νωρίς σήμερα το πρωί, στα πλαίσια βεβαίως της δικής του πολιτικής εξόρμησης. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη μου, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Κύριε Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο δεκαήμερο και μετά τις εκλογές 25 Ιανουαρίου, που πήγατε πάρα πολύ καλά, ήρθατε με επίταση στο προσκήνιο με αφορμή και ένα βίντεο, το οποίο έχει και αγγλικούς υπότιτλους, που στέλνετε το δικό σας μήνυμα. Το ερώτημα το δικό μου είναι αν αισθάνεστε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε οριακά πια ως χώρα. Ακούστε, οριακά είμαστε εδώ και 5 χρόνια. Μην νομίζετε ότι και νωρίτερα και το 2010 και το 2011 και το 2012 είχαμε ευρυχωρία να παίζουμε. Απλά παίζαμε εις βάρος της χώρας. Υπήρχε όμως μια κυβέρνηση η οποία δανειζόταν από τους Ευρωπαίους, υποθηκεύοντας τη χώρα, και έτσι οι κίνδυνοι απεσοβούντο. Λόγω του ότι υπογράφαμε ό,τι μας έδιναν, εφαρμόζαμε ό,τι μας έδιναν οι Ευρωπαίοι, και δι' αυτού του τρόπου εσωζόταν η χώρα και δεν χρεοκοπούσε. Αλλά από πλευράς ουσίας ως χώρα δεν λειτουργούσαμε. Ο κρατικός μηχανισμός πλαδαρός και παχυδερμικός, οι ιδιώτες δεν εξυπηρετούνται από τις τράπεζες και αυτοσχεδίαζαν. Σε όλους τους τομείς η Ελλάδα από το 9 δεν υπάρχει σαν κράτος. Δεν υπάρχει σαν κράτος η Ελλάδα. Και η γνώμη της Ένωσης Κεντρών ήταν από το 2009 ότι έπρεπε να μην ορκιστεί ο Γιώργος Παπανδρέου και να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρότι είχε κερδίσει 167 βουλευτές το 2009, να πει οι συνθήκες επιβάλλουν μια οικουμενική κυβέρνηση. Αυτό εκείνος το θεώρησε ως ανικανότητα όταν του το είπα. Του το είπα την άλλη μέρα των εκλογών του 9, παρουσία του Νίκου, του αδερφού του, ότι μην ορκιστείς, του λέω, γιατί θα γίνεις ρόμπα, δεν θα μπορείς να βγεις από το σπίτι σου και οι εξελίξεις θα σε καταστρέψουν και το όνομα Παπανδρέου, που είναι ένα μεγάλο όνομα. Λέει, μα αφού εξελέγει, αφού... Ναι, λέω, αλλά εκλεχτήκατε με ψέματα. Υπάρχουν λεφτά, τα οποία γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν, άρα θα εκτεθείτε. Και όσο εύκολα ανεβήκατε, τόσο εύκολα θα γκρεμιστείτε. Αυτή ήταν η άποψή μου. Αυτοί βέβαια λόγω αρχομανίας επέλεξαν να ορκιστούν. Επί 1,5 χρόνο τρέχανε από εδώ και από εκεί, όπως ο Τσίπρας τώρα στους 4 μήνες. Πολύ όμοια είναι τα πράγματα. Το τροχάδιν αυτό από εδώ και από εκεί, μήπως μας δώσουν οι Κινέζοι, μήπως μας δώσει ο ένας ο άλλος. Και στο τέλος ατάκτος ανέβηκε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και έκανε αυτό που του έλεγε να κάνει από τον Οκτώβριο του 9, το έκανε τον Νοέμβριο του 11 ο Γιώργος Παπανδρέου, και παρεχώρησε την εξουσία στην κυβέρνηση Παπαδήμου για να μην σκάσει βόμβα στα χέρια του. Παραχώρησε την εξουσία, γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου έχει πει ότι ουσιαστικά τον υποχρέωσαν. Ποιοι? Έγινε μια εσωκομματική, έτσι έχει πει, αγκιτάτσια, και προκειμένου να υποστεί αυτό το βελούδινο πραξικόπημα όταν χάνεις τη διαδηλωμένη, το πώς θα το πεις δεν έχει σημασία. Σημασία έπαψε να έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και απεσύρθη. Πήγε στον πρώτο, αφού είχε από τον Ιούνιο, αν δεν θυμίστε, είχε προτείνει οικουμενική στο Σαμαρά, ο οποίος όμως δεν τη δέχτηκε με επιστολή. Γιατί και ο Σαμαράς ήταν αυτής της σκληρής άποψης όπως ο Τσίπρας, τώρα να κυβερνήσει μόνος του. Υπάρχουν στην Ελλάδα οι παραδόσεις ότι οι πρωθυπουργοί ή οι υποψήφοι πρωθυπουργοί δρούν αλαζονικά και δεν δέχονται να μοιραστούν την εξουσία όταν μπορούν να την αποκτήσουν ολάκερη. Υπάρχει αυτή η παράδοση. Πού νομίζετε, κύριε Πρόεδρε, ότι βρισκόμαστε πια? Κλείνει οριστικά για μετάκλητα ο λεγόμενος μεταπολιτευτικός κύκλος και ανοίγει ένας άλλος κύκλος, ή βρισκόμαστε μεταξύ τυπικής, γιατί επίσημα
δεν το έχουμε, αλλά ουσιαστικά το έχουμε, καλά το είπατε, χρεοκοπία 5 χρόνια. Πιστεύετε ότι ουσιαστικά εδώ είμαστε, αυτό εννοούσα ως οριακή στιγμή για τη χώρα και δεν το εξάρτησα εγώ με το ποιος κυβερνά, αν θεωρείτε ότι εδώ φτάσαμε στο μη παρέκει, δεν πάει άλλο, ή έτσι ή αλλιώς? Σας εξήγησα ότι αν η πολιτική με ήττα ήταν υπεύθυνη και η πολιτική με ομικρον γιώτα υπεύθυνη με ομικρον γιώτα, η πολιτική σαν πρόσωπα, η κατάσταση είναι τσιτωμένη από το 9. Γιατί και το 9, αν δεν υπόγραφαν μνημόνια οι κυρίοι, η χώρα θα χρεοκοπούσε από το 9. Τότε εγώ είχα προτείνει, που λέτε, να κάνουμε οικειοθελές δικό μας μνημόνιο, χωρίς νταβατζίδες τους Ευρωπαίους. Δηλαδή να κόψουμε τριπλές συντάξεις, κάθε Έλληνας μία σύνταξη. Έχουμε 319.000 τρίπλο συνταξιούχους. Να κόψουμε πολυθεσίες, να κόψουμε τους αποσπασμένους, που έχουμε 12.000 αποσπασμένους. Να τους επαναφέρουμε δηλαδή στις θέσεις που οργανικά ανήκαν. Από την Βουλή να απολύσουμε τους 1.500 που είναι συγγενείς των βουλευτών. Πρότεινα οικειοθελή περικοπής πατάλης και ασωτείας. Καταλάβατε τι πρότεινα? Να κατεβεί το έλλειμμα από τα 15 πόσο ήτανε στα 4, 3, 5, δεν ξέρω πόσο θα κατέβαινε με όλα αυτά, γιατί είναι και τον ΔΕΚΟ αργόμισθοι, έχει και οι Δήμοι και οι ΔΕΚΟ είχαν αργομίσθους, συνολικά μέσα σε ένα 1,5 χρόνο, με και νέο πρόγραμμα αυστηροποίησης των κριτηρίων και ορθολογικοποίησης του δημόσιου τομέα, μπορούσε να μειώσουμε το έλλειμμα. Και να πούμε, εμείς κύριοι το πήγαμε σαν Ελλάδα, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, από 15 το πήγαμε 3. Βοηθήστε τα ομόλογα των 3 πρώτων ετών, των 5 πρώτων ετών, να πάνε πιο πέρα, να τα ρίχνουμε τα λεφτά αυτά εντός Ελλάδος για να κάνουμε ανάπτυξη, και δεν θέλουμε ούτε μνημόνια ούτε δάνεια. Μόνο αυτή η βοήθεια των Ευρωπαίων θα ήταν δηλαδή στη μεταφορά των χρεών εντόκων και ομολόγων των πρώτων 3 έως 5 ετών, μεταφορά στο πιο πέρα μέλλον. Αν αυτό γινόταν, η χώρα δεν υπήρχε πρόβλημα. Και αν αυτό συνοδευόταν, σας λέω, από ένα γενναίο πρόγραμμα μείωσης της πατάλης οικειοθελώς, εμείς μόνοι μας. Θεωρείτε δηλαδή ότι η σπατάλη του ελληνικού δημοσίου είναι αυτή που έριξε τη χώρα στα βράχια μόνο, θα σας πει κάποιος? Μόνο. Το πιστεύω, γιατί ο Καραμαλής είχε τους αυτούς που, πώς λέγανε, με τα στάζ. Σταζιέρ. Ο καθένας 350.000 στάζ, ο Παπανδρέου ο Ανδρέας 1.000.000 δημοσίους υπαλλήλους. Όλοι πρόσθεσαν τη βρώμα τους. Και οι διπλές τριπλές συντάξεις, οι μαϊμού συντάξεις, οι συντάξεις των 40, η ΜΚΟ, τα χρήματα των κομμάτων, τα δάνεια των κομμάτων, αθρίζονται όλα αυτά. Στη Μέρκελ φτάσαμε αφού πτωχεύσαμε. Γιατί οι Βέλγοι δεν στρέφονται κατά της Ευρώπης? Γιατί δεν στρέφονται οι Ολλανδοί και στρέφονται οι Έλληνες? Και γιατί σήμερα, όπως είπε ο Τσίπρας, θα είχαμε συμμάχους στο Νότο, πού είναι? Γιατί κανείς δεν προστρέχει σύμμαχός μας? Γιατί ξέρει ότι η Ελλάδα έχει παθογένειες εσωτερικές στο πολιτικό σύστημα, τις οποίες δεν επιθυμούν να τις πατάξουν τα κόμματα, διότι θα χάσουν την πελατεία. Έχουν όλοι συμφωνήσει. Τι άλλο δηλαδή, τι άλλο ήταν που όθησε την Ελλάδα στην πτώχευση? Τι άλλο, δεν βλέπω άλλο. Ξέρετε εσείς κάτι άλλο που δεν ρωτώ, εσείς είστε? Όχι, εγώ δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Κάτι άλλοι βγάλουν μυθομανείς και λένε ο ρηχτός πλούτος, λέει ο Βελόπουλος, ο πλούτος μας να μας τον πάρουνε. Πιστεύετε θα μας τον πάρουνε? Αν σήμερα, ας πούμε, εμείς πτωχεύσουμε και δεν πληρώσουμε τα ομόλογα, πιστεύετε ότι θα έρθουν να μας πάρουν τον ορθό μας πλούτο ή θα μας πάρουν? Τίποτα δεν μας πάρουν. Θα μας αφήσουν να σαπίσουμε στην φτώχεια μας. Τίποτα δεν μας πάρουν. Και αυτοί που λέγανε για αγγλικό δίκαιο, θα έρθει κανείς εδώ να πάρει περιουσίες ελληνικές με το αγγλικό δίκαιο? Εγώ σας λέω από τώρα, κανένας. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν συμβαίνει. Με σιγουριά. Γιατί ακούω στην Ευρώπη που λένε αφήστε τους να σαπίσουν μόνοι τους αφού δεν θέλουν να κάνουν μεταρρυθμίσεις. Κανείς δεν λέει αφήστε τους να τους πάρουμε τα οικόπεδα. Εγώ συνομιλώ με ξένους. Και κανείς δεν θέτει, α, τώρα έχουν υπογράψει αγγλικό δίκαιο, θα πάμε να τους τα πάρουμε. Κανείς δεν είπε. Και ούτε θα τολμήσουν να πάρουν.
Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι δεν θα συμβεί αυτό αν απονεκρωθεί τελείως διότι η χώρα ως ιστός? Διότι θέλουν όλοι να βοηθήσουν μια χώρα να μην καταρακωθεί. Όταν μια χώρα χρεοκοπήσει αρχίζει πια και αντίστροφα. Γιατί το πιστεύετε αυτό, κύριε Πρόεδρε? Γιατί πάντα σε όλες τις χώρες που φτώχευσαν, όταν φτώχευσαν πια, μέχρι να φτωχεύσουν γίνεται προσπάθεια να μην φτωχεύσουν. Αφού αν όμως τελικώς φτωχεύσουν, αρχίζει και κυκλοφορεί μια άλλη αντίληψη πώς θα τους βοηθήσουμε να σηκωθούν. Μήπως πρέπει να πτωχεύσουμε λοιπόν και επισημώς με βάση αυτή τη λογιστική? Δεν το θέλω αυτό, γιατί στο μεταξύ θα έχουμε μια διετία εμφυλίου. Κοιτάξτε, άμα δούμε ποιες χώρες πτωχεύουν και τι τραβούν, εγώ τον ελληνικό λόγο τον αγαπώ τόσο να μην περάσει αυτό που πέρασε. Συγγνώμη, εσείς τώρα δεν έχετε πει ότι ουσιαστικά έχουμε πτωχεύσει? Επισήμως δεν έχουμε πτωχεύσει, τυπικώς. Δεν έχουμε πτωχεύσει, ξέρετε γιατί? Τυπικώς. Γιατί πάει η Μέρκελ, ναι, και όταν σκάει ομόλογο, συζητάνε με την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση πώς θα πληρωθεί. Και αν δεν είχαμε προχθές μαζέψει τα λεφτά, δεν θα μας αφήνανε να πτωχεύσουμε, αλλά θα δίνανε το 1,9 που έχουν κρατήσει εκεί. Άρα το οποίο γιατί το έχουν κρατήσει, μην νομίζετε για να μας το φάνε, αλλά γιατί ξέρουν ότι τον Ιούνιο δεν θα έχουμε λεφτά για να καλύψουν τα ομόλογα του Δελτενιτάφ. Άρα, είναι, άρα ναι, λέτε ότι κακώς πληρώνουμε από το υστέρημα που υπάρχει όχι, αυτή τη στιγμή? Όχι, όχι, όχι. Διότι ακούσε, εδώ μαζεύεται τα πάντα, ακούσε, από δήμους. Στη διεθνή πρακτική, ναι, στη διεθνή πρακτική, όλες οι χώρες πληρώνουν. Ή καλώς ή κακώς πληρώνουν. Όποια χώρα δεν πληρώνει, πτωχεύει. Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο, καταλάβατε τι λέω. Προφανώς. Βρέστε μου άλλη μια χώρα να μην πληρώσει, να πάμε εμείς δεύτερη. Πείτε μου κάτι. Αλλά πρώτοι εμείς να σύρουμε το χορό του Ζαλόγκου, ναι, και να πέσουμε στον κρεμό, δεν θα το ήθελα σαν Έλληνας. Μάλιστα. Αφού μάλιστα θεωρώ, ναι, ότι αν ακολουθούσαμε αυτή τη συνταγή που σας είπα, οικειοθελούς λιτότητας, χωρίς μνημόνια, λέει η Ένωση Κεντρών ο Λεβέντης, χωρίς μνημόνια, χωρίς να πάρουμε δάνεια και ζητώντας τα ομόλογα των πρώτων 5 ετών να διαχυθούν εις το περαιτέρω μέλλον, οι ξένοι θα μας διευκόλυναν. Εσείς πιστεύετε ότι θα το δέχονταν? Ναι. Δεν μας βάλανε τα δυο πόδια σαν ένα παπούτσι? Θα το δέχονταν. Με αυτό το μηχανισμό. Θα το δέχονταν. Και φέραν και το ξέρετε γιατί του... μας τα βάλανε τα δυο παπούτσια, ναι, ναι, και τα 14 παπούτσια σε ένα πόδι? Διότι βλέπανε εδώ ένα πολιτικό σύστημα που συγκάλυπτε τις παθογένειες. Συνέχιζε να διορίζει, συνέχιζε να κλέβει, συνέχιζε να δίνει θαλασσοδάνεια, συνέχιζε, κορόιδευε. Ο Σαμαράς τους κορόιδευε. Το Σαμαρά δεν θέλουν να τον δουν στην Ευρώπη. Ας ήταν ο Πρωθυπουργός που υποτάχθηκε απόλυτα. Διότι κορόιδευε στο σκέλος των μεταρρυθμίσεων. Και χωρίς τις μεταρρυθμίσεις η χώρα θα ζητούσε κάθε 3 μήνες νέο πρόγραμμα, νέα δάνεια. Κύριε Πρόεδρε, ναι, οι μεταρρυθμίσεις όμως είναι μόνο να κοπούν οι τριπλές συντάξεις? Ναι, αυτό είναι. Μισό λεπτό. Τι άλλο? Μόνο, να το ακούσετε ολοκληρωμένο. Ναι. Μόνο να υπάρχει περικοπή μισθών και συντάξεων στον κόσμο, μόνο η αύξηση της έμεσης φορολογίας. Πού είναι, γιατί δεν είδαμε ποτέ τους Ευρωπαίους να λένε δεν σου δίνω χρήματα αν δεν κάνεις πραγματική φορολογική μεταρρύθμιση. Δεν σου δίνω χρήματα. Θέλει χρόνο η φορολογία. Ναι, δύο λεπτά. Η Ελλάδα θέλει λεφτά. Δηλαδή κουνά το δάχτυλο, αλλά πληρώνει ο Κοσμάκης. Δεν πληρώνουν οι έχοντες και οι κατέχοντες στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καταλάβατε. Ναι, γιατί το πολιτικό σύστημα, τα κόμματα χρηματοδοτούνται από τους έχοντες και κατέχοντες και δεν μπορούν να στείλουν την εφορία σε αυτούς. Ή τη στέλνουν στημένα, όπως τον Μπόμπολα τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έστειλε στημένα την εφορία. Τι εννοείται στημένα? Ο Μπόμπολας εισπράττει 6 εκατομμύρια την ημέρα από τα διόδια. Ημερησίως. Έχει 3 διόδια. Έχει το διόδιο του, τα διόδια του Ρίου, τα διόδια της Αττικής Οδού και τα 2/3 της Αθηνών Θεσσαλονίκης. 6 εκατομμύρια ημερησίως σε μέρες ρουτίνας και 25 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως σε ομαδικές εξόδους εισπράττει ο Μπόμπολας. Όταν πάει στον Μπόμπολα, ο οποίος έχει 389 εκατομμύρια ευρώ στη λίστα Λαγκάρ, βγάλει η οικογένεια, αλλά έχει 3 μέλη οικογένεια, σε 3 μέλη σπασμένα. Και τους βάζει σε 1,8. Μισό, η λίστα Λαγκάρ, όλοι όσοι καταγράφονται μέσα τα έχουν βγάλει παράνομα, υπονοείται? Ναι, παράνομα, γιατί θεωρώ ότι είναι και παράνομο να βγάλεις από την Ελλάδα τα λεφτά εγώ. Γιατί δεν έχουμε ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου, θα σας πει κάποιος? Ακούστε, δεν είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ακούστε, το χρήμα ακούστε, κινείται ελεύθερα. Κάτι που δεν ξέρετε. Ναι. Μια χώρα για να λειτουργήσει θέλει κάποια δις. Και τα δις αυτά είναι 1,3-1,5 επί του ΑΕΠ. Δηλαδή, αν οι τράπεζες έχουν λιγότερο από 1,5 του ΑΕΠ, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Αν λοιπόν όλοι οι Έλληνες κάνουν αυτό που λέτε, θεμητό, νόμιμο, όχι τα κλέψανε, και τα βγάλουμε έξω,
πάλι η χώρα θα πτωχεύσει. Ναι, συγγνώμη. Είναι αυτή... ενέργεια άπατρη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Ηθικά να το καταλάβω, αλλά. Όχι, δεν. Μισό λεπτό. Το νόμιμο, το νόμιμο διαφέρει του ηθικού. Με συγχωρείτε. Η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων απαγορεύεται. Στην ελεύθερη, όταν γίνεται μονομερός μόνο προς τα έξω. Μα τι πάει να πει μονομερός, κύριε Πρόεδρε. Εάν έχετε ένα άλλο σύστημα πολιτικό-οικονομικό, να σας πω ότι δεν επιτρέπεται και τότε έρχομαστε. Δεν θέλω να αλλάξω το πολιτικό και αλλά... οικονομικό σύστημα. Τι λέτε. Αλλά ενίσταμε έναντι του τρόπου ότι κάποιοι μάλιστα. βγάζουν τα λεφτά με κρατικοδίωτο τρόπο εντός Ελλάδος και τα εξάγουν εκτός για να τα διαφυλάξουν. Αυτό, όσο νόμιμο και αν το θεωρείτε εσείς, εγώ το θεωρώ και ανήθικο. Δεν είπα εγώ τι το θεωρώ. Είπα ποια είναι η ναι, ελεύθερη. Και θεωρώ ότι η μόνη μεταρρύθμιση που επιβάλλεται σε αυτό ναι. είναι να γίνει ένα νομοσχέδιο σκούπα. Θα πληρώσετε κύριε 15%, αλλά θα τα φέρετε και πίσω. Όχι όπως λέει ο Τσίπρας, πληρώστε 15% και ας μείνουν έξω. 15% θα πληρώσετε όλοι, ακόμη και οι νόμιμοι, γιατί κάνατε κάτι ανήθικο σε μια χώρα που, σε μια εποχή που η χώρα βούλιαζε, εσείς πήγατε να δώσετε μία να πάει πιο κάτω στον πάτο της θάλασσας. Θα δώσετε 15%, ας τα κερδίσατε νόμιμα, γιατί είναι πολύ δύσκολο τώρα σε 64.000 περιπτώσεις να ψάχνω τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. Θέλω 500.000 εφοριακούς. Και αυτοί χρησιμοποιούν δικηγόρους, χρησιμοποιούν τερτύπια, λένε με δάνεισε, με έκανε. Αν πάτε στο ΣΔΟΕ και δείτε τι επικαλούνται, θα τρελαθείτε. Και θα καταλάβετε γιατί ο Σαμαράς δεν εισέπραξε τίποτα και θα καταλάβετε γιατί και ο Τσίπρας δεν θα εισπράξει τίποτα. Ενώ με τον τρόπο που λέει ένας κεντρών, θα πάρουμε το 15% του 150 δις, δηλαδή θα πάρουμε αρκετά λεφτά, κάνα κοσάρι, για 6 μήνες, 7 τη βγάζουμε, και θα έρθουν και πίσω, αλλιώς θα συνεχιστεί η δίωξη. Να το προσέξουν. Συγγνώμη, και όλα τα περιουσιακά στοιχεία εντός Ελλάδος θα κατασχεθούν το κύριο. Δεν θα παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σου δεν πει, με ενδιαφέρει. Κύριε Λεβέντη μου, αυτό που κάνετε ναι. είναι κατάσχεση κεφαλαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ας κάνει ό,τι θέλει στο σημείο αυτό. Εδώ υπάρχει μια ελληνική συνείδηση ότι μια χώρα που πήγαινε θαυμάσια τη λίστεψαν. Δεν μπορούν λοιπόν αυτοί να προτιμούν να μας δανείζουν και να μην μας αφήνουν να λάβουμε μέτρα καταστολής του οικονομικού εγκλήματος. Δεν το βλέπω αυτό λογικό τώρα. Αυτό σας παρακαλώ. Πείτε μου πολιτικά τι εκτιμάτε. Ναι, θα έχουμε εξελίξεις, κύριε Πρόεδρε. Εξελίξεις όταν γίνουν γνωστά τα μέτρα ναι. του περιεχομένου της συμφωνίας, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει 100 κομμάτια. Διότι πριν γίνουν γνωστά, έχει γίνει 3-4 κομμάτια. Οπότε νομίζω δικαιολογούμε να προβλέπω ναι. ότι όταν γίνουν γνωστά τα μέτρα, τα οποία θα είναι τριπλασίας χειροτέρευσης σε σχέση με το Χαρδούβελη και το Σαμαρά, πιστεύω δεν θα μπορεί να σταθεί ούτε η λέξη αριστερά, ούτε η λέξη Τσίπρας. Οπότε τι βλέπετε, εκλογές? Οπότε βλέπω δύο τι να συμβαίνουν. Θα γίνει μια απόπειρα αυτοί που θα φύγουν και δεν θα στηρίξουν τη συμφωνία να αντικατασταθούν αυτοί Μπακογιάννη, τον Καραμαλή και το ποτάμι του Θοδωράκη που είναι του Μπόμπολα ενεργούμενο. Αυτοί οι τρεις θα πάνε να... Γιατί το λέτε του Μπόμπολα ενεργούμενο? Γιατί ο Θοδωράκης. Για την τέταρτη πολιτική δύναμη της χώρας. Λέτε, ακούστε. Έχετε πιστήριο, θα σας πει κάποιος κύριε Πρόεδρε, να κατηγορείτε έναν αρχηγό κόμματος. Άλλο να μου πείτε ότι έχει απόψεις με τις οποίες διαφωνώ. Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε. Και είναι μια από τα ίδια. Επιτρέψτε και άλλο να σας πω τα επιχειρήματα και να δείτε ότι θα συμφωνήσετε. Ο Θοδωράκης την Δευτέρα έκανε το κόμμα και την Τρίτη είχε 8,5%. Λες και περίμενε όλη η Ελλάδα να μπει μέσα. Όλη η Ελλάδα δηλαδή αναζητούσε ένα Θοδωράκη που τον βρήκε. Λοιπόν, τη Δευτέρα σας λέω έκανε το κόμμα και την Τρίτη είχε 8,5% στη δημοσκόπηση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, σε όλα τα δελτία ειδήσεων και σε όλα τα talk show είχε συμμετοχή. Τρίτον, πήρε συστημικούς. Έναν Θεοχάρη που είχαν στα δημόσια έσοδα τον mm-hmm. έχουν πάρει. Το Θεοχάρη ποιος τον είχε βάλει, ο Σαμαράς δεν τον είχε βάλει. Ένα Τσιόδρας που είναι εκπρόσωπος τύπου. Δεν ήταν δημοσιογράφος του συστήματος. Του συστήματος ΕΡΤ, του συστήματος ΜΕΓΑ. Ένας Τσιόδρας δεν ήταν συχνότατα εμφανιζόμενος στα παράθυρα. Εντάξει, ως εκπρόσωπος τύπου ίδιος του δεν ήταν 17 χρόνια, ο ίδιος ο Θοδωράκης δεν ήταν 17 χρόνια βαθύλα ρίγκη του ΠΑΣΟΚ στην ΕΡΤ. Πώς το λέτε αυτό, εργαζόταν στην ΕΡΤ? Όχι, εργαζόταν, βαθύλα ρίγκη. Ήταν συνδικαλιστής, γνωστός για τις πασοκικές του... Εντάξει, αυτό απαγορεύει το να δημιουργήσει ένα κόμμα ή προκύπτει ως απόδειξη ότι είσαι ενεργούμενο. Κοιτάξτε, ενός όταν μετά ήταν 6 χρόνια στην αγκαλιά των ιδιοκτητών του ΜΕΓΑ. 17 χρόνια βαθύλα ρίγκη, είπαμε, ΕΡΤ, ΠΑΣΟΚ, και 6 χρόνια ΜΕΓΑ.
Τι θέλω να πω λοιπόν για γιατί το... επιτίθεστε με σφοδρότητα στο ποτάμι. Διότι τον... αισθάνεστε ότι αλλιεύει έναν χώρο που μετά τις εκλογές... Δεν αλλιεύει. Προσπαθεί να καλύψει ναι. ανεντίμως ναι. και αδυνάμως και δεν έχουν επιχειρήματα. Δεν έχουν επιχειρήματα. Όταν βγαίνουν στα κανάλια όλο ασυναρτησίες προτάσουν, όχι επιχειρήματα. Λοιπόν, προσπαθεί να καλύψει ένα χώρο που ξέρουν ότι τώρα θα γίνει κενός. Και δεν θέλουν να τον αφήσουν μας. Για κάποιον άλλον. Άρα λέτε, το ένα σενάριο λέτε είναι ή να φτιάξει μια κυβέρνηση. Όχι μια κυβέρνηση, ή να ψηφίσουν τα μέτρα. Ναι. Το ποτάμι, η Μπακογιάννη και ο Καραμαλής που το έχουν σχεδόν ετοιμάσει και γι' αυτό βγάλανε και τον Παυλόπουλο για να βγει να πει όταν ξεσπάσει η θύελα να πει η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί. Και εκλογές να γίνουν θα πει ο Παυλόπουλος, η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί, θα ακολουθήσει αυτή τη γραμμή, γι' αυτό τον βγάλανε. Είναι η γραμμή Καραμαλή, ας πούμε. Θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και η Μπακογιάννη και ο Καραμαλής. Αυτό όμως δεν σας χαλάει το να κλείσει η συμφωνία σας. Όχι, εμένα δεν θέλω, δεν καταλάβατε. Εγώ θεωρώ την κυβέρνηση Τσίπρα ανέντιμη. Ναι. Ανέντιμη. Γιατί άλλα είπε πριν είπε σχίζει μνημόνια. Αυτό λέει η Ένωση και ναι, αλλά αυτό διαγράφει χρέη. Ρίξε όμως προϋποθέτει. Άρα ρίξε όχι, λέτε, όχι, όχι, κύριε ρίξη, πρόεδρε. Όχι, παρέτηση. Εκτός από τη ρήξη υπάρχει και κάτι πιο έντιμο. Ένας πρωθυπουργός που βγήκε με ψέματα ναι. και που δεν μπορεί να υλοποιήσει τα όσα είπε. Δεν χρειάζεται να κάνει ρήξη. Να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να πει επιχείρησα μέσω διαπραγματεύσεων να πετύχω κάτι άλλο, δεν το κατόρθωσα. Ωραία. Αυτό όμως είναι σε σχέση με την κυβέρνηση. Παρετούμε και ζητώ η οικουμενική κυβέρνηση ή εκλογές. Συγγνώμη. Με τι κατεύθυνση όμως, αυτό θέλω να μου ξεκαθαρίσει. Ποια κατεύθυνση. Ρήξης ή συμφωνίας με τους δανειστές. Αυτό είναι το ερώτημα που σας θέτω. Με τι κατεύθυνση. Ναι. Κατ' εμένα η συμφωνία που ετοιμάζουν είναι βάρβαρη και αντιλαϊκή. Γιατί είναι στα χνότα των προηγούμενων κυβερνήσεων. Σαμαρά, Βεντζέλου. Ναι, αλλά και έξω σου λένε ή αυτό ή τίποτα. Όχι, όχι. Αυτό σας εξηγώ. Δεν είναι έτσι. Είναι μύθος, λέτε. Ναι. Οι ξένοι, αν συμφωνήσει σε στόχους και τους πεις μηδένισα το έλλειμμα. Βρήκα και λεφτά όσα μπορούσα εντός Ελλάδος. Βοηθήστε και λίγο κι εσείς στα πρώτα ομόλογα. Δεν έχουν αντίρρηση οι ξένοι, σας λέω. Απλά το πολιτικό σύστημα εδώ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, δεν θέλουν να κόψουν τους πολυθεσίτες. Δεν θέλουν να κόψουν τους τριπλοσυνταξιούχους. Δεν θέλουν να κόψουν τα χρήματα των κομμάτων. Δεν θέλουν να κόψουν τα χρήματα των ΜΚΟ. Δεν θέλουν να κόψουν τους αποσπασμένους, ούτε τους υπαλλήλους βουλής. Και διατηρούν τις παθογένειες και προτιμούν να δανείζονται με μνημόνια. Σας είπα, εκτός από τη λύση των μνημονίων και των δανεικών, υπάρχει η οικειοθελής λιτότητα, όπως κάνει η Ιταλία. Η Ιταλία, όταν πρόκυψε το πρόβλημα και η Ισπανία, κάναν οικειοθελή λιτότητα. Και μισθούς μείωσαν, αλλά όχι τόσο πολύ, 15% μείωσαν, δεν είναι λίγο. Και συντάξεις οι Ιταλοί μείωσαν. Και στις δαπάνες του κράτους έβαλαν φρένο και μείωσαν δραστικά το έλλειμμα. Περίπου, γιατί οι Ιταλοί δεν έχουν και την κοινωνία που είχαμε εμείς, μαϊμούς συντάξεις. Δεν είχαν κλεψιές, μίζες σε τέτοιο βαθμό που είχαμε εμείς. Λέτε, δεν είχαν Ιταλία. Δεν είχαν σε τόσο. Έχουν και μεγαλύτερο δημόσιο χρέος, θα σας πει κάποιος. Σε τρεις υπολογίζεται. Απλά το κρατάνε όλοι να μην σκάσει, λένε κάποιοι. Αφήστε αυτό. Αυτό το λένε κάποιοι. Εδώ, εγώ ξέρω ότι εμείς έχουμε το πρόβλημα τώρα. Αν είναι να πτωχεύσει μια χώρα η Ελλάδα, δεν θα είναι. Ξέρετε καμιά άλλη. Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Τώρα, αν ψάχνει για άλλους να χρεοκοπήσει μαζί τους, οι άλλοι είδατε δεν προσφέρονται. Και κάνουν εκλογές στην Ισπανία και βάζουν πανό από πίσω, μη γίνουμε σαν την Ελλάδα. Ναι, αλλά οι Ποδέμος πήγαν μια χαρά σήμερα στις περιφερειακές. Δεν με πειράζει εμένα. Ο λαός έχει δικαίωμα να ψηφίσει ό,τι θέλει, κύριε Σακίνη μου. Τι βλέπετε λοιπόν. Έχει του λαού. Προφανώς. Θα του βάλω εγώ χαλινάρι. Προφανώς. Όχι. Άρα, σας ρωτώ, ναι. Βλέπετε ότι η λύση είναι πάλι εκλογές. Ναι. Αυτή είναι η δική σας άποψη. Γιατί οι προηγούμενες έγιναν ανήθικαν έντιμα, με ψέματα. Ομοιάζουν πάρα πολύ με το υπάρχουν λεφτά του 2009. Άρα ηθικά δεν στέκουν. Δεν μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση να ζητήσει θυσίες που εξελέγει με απατεωνιές και με ψέματα. Και ο Τσίπρας κακός ή κακός με απατεωνιές εξελέγει. Και αν διαφωνεί με αυτά που λέω, ας βάλει τις κασέτες του εαυτού του πρώτου 25 Ιανουαρίου του 2015 να τις συγκρίνει με αυτά που λέει τώρα. Κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι το μήνυμα κλείνοντας, μας έχει μείνει ένα λεπτό τώρα στη συχνότητα, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε στην Κρήτη, επισκεπτόμενο στην Κρήτη. Η Κρήτη να μην πέφτει θύμα των απατεώνων των δημοσκοπήσεων, των απατεώνων των καναλιών. Η Κρήτη έκανε αντίσταση και στους Γερμανούς. Πρέπει τώρα να κάνει αντίσταση και στην εσωτερική τρόικα που λέει ο Τσίπρας.
Υπάρχει εσωτερική τρόικα μόνο που είναι και ο Τσίπρας μες στην τρόικα. Γιατί και ο Τσίπρας είπε ψέματα και ο Τσίπρας πάει να βάλει φόρους. Δηλαδή η Κρήτη να ορθώσει το ανάστημα και να υπερασπιστεί ανθρώπους τίμιους, καθαρούς και ανθρώπους που θα σηκώσουν την Ελλάδα ψηλά χωρίς δανεικά, χωρίς μνημόνια. Έχετε υπόψη σας, εγώ, Βασίλης ο Λεβέντης, μπορώ να πω κάλλιστα όχι στους ξένους. Απλά δεν λέω σε όλα όχι, ακριβώς για να, όταν πω όχι να έχει αξία. Ξέρετε, όταν λες σε όλα όχι, θα σας πω σε ένα εργοστάσιο, είχαν ένα αντάρτικο συνδικαλιστή. Και ό,τι και να έλεγε η διοίκηση η εργοδοσία, έλεγε όχι. Χρειάστηκε πραγματικά οι εργάτες να βοηθηθούν σε κάποιο σημείο. Πάλι είπε όχι και του λένε άντε ρε εσύ μόνιμα λες όχι. Είχε χάσει την αξία του σαν συνδικαλιστής. Λοιπόν, εμείς γεννούμε σαν κεντρώοι, γιατί δεν είμαστε μαϊμού, νόθοι κεντρώοι όπως ο Θοδωράκης επιμένω, είναι νόθος κεντρώος. Γιατί θα σας πω κάτι. Πολλοί που είχαν μιλήσει με τον Θοδωράκη, ξέρετε τι μου διηγούνται. Ότι το 11, το 12, τον ρωτούσαν το Θοδωράκη για το κέντρο, για μένα. Και έλεγε πέθανε το κέντρο ρε παιδιά. Τώρα λέει υπάρχει μόνο Πασόκ, μόνο αριστερά, μόνο... Πέθανε. Δηλαδή μέσα του ήταν συστημικός και είχε συμβιβαστεί με το καθεστώς που υπήρχε. Τώρα που κατέρευσε το καθεστώς, δημιουργείται ο κενός χώρος να ξαναπάρει. Δηλαδή είναι σαν ένα προπονητή που ανάλογα με τι ομάδα έχει να παίξει, λέει του αλλού παίξε άμυνα, παίξε επίθεση, βγες έξω, κάτσε στην κερκίδα να βλέπεις απ' έξω. Εδώ θέλουμε πολιτικούς τίμιους, καθαρούς. Εγώ δεν λέω ότι η Ένωση Κεντρών τα ξέρει όλα, ούτε ότι με ένα μπουτόν. Εγώ ζητώ το 2% να μου το κάνουν 6. Αυτό ζητώ. Και θα δει ο λαός μετά που το 6 θα το κάνει 16-26. Αυτό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την παρουσία στη συχνότητα του 984.